Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Μια ξεχωριστή παιδική ταινία προβλήθηκε στην αίθουσα Τζον Κασαβέτη στην αποθήκη 1 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το φιλμ μιλάει για πράγματα που δεν συναντάμε συχνά σε ταινίες για παιδιά, αλλά κατορθώνει να αγγίξει δύσκολες θεματικές με εξαιρετικό τρόπο και με μια ιδιαίτερη τρυφερότητα και λεπτότητα. Ανακάλυψα τον Κολοκυθάκη ένα μεσημέρι όταν προβλήθηκε ειδικά για τους ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες και σκέφτηκα πως θα είχαμε τη δυνατότητα να τον δούμε στην Ελλάδα μαζί με μερικά σχολεία. Το Ευρωκοινοβούλιο δίνει στους ευρωβουλευτές ένα κονδύλιο για να έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν το έργο τους. Εκτίμησα ότι θα ήταν καλύτερο να κάνω ένα μικρό δώρο σε όλους μας, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για την παιδική εγκατάλειψη, για το περίφημο bullying και να το δούμε με άλλα μάτια, μέσα από τα μάτια ενός πολύ προβεβλημένου ελβετού σκηνοθέτη, μέσα από μια γαλλόφωνη ευρωπαϊκή ταινία, μέσα από ένα animation που νομίζω ότι μπορεί να μας αγγίξει όλους μας. Ερχόμαστε από ένα διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, τη Β' Δημοτική Κοινότητα και ένα κομμάτι από την Α, όπου δεχόμαστε και το μεγαλύτερο πληθυσμό διαφορετικότητας. Είμαστε όλα πολυπολιτισμικά σχολεία. Άρα λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη ίσως από τον κάθε άλλο να έχουμε καλύτερη ενημέρωση και γιατί όχι να βλέπουμε και στο πανί αυτό το οποίο διδάσκουμε στα παιδιά. Ξεκίνησε η πρόταση τον Δεκέμβριο. Ήταν να γίνει μία προβολή στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα. Τελικά η ανταπόκριση των σχολείων στη Θεσσαλονίκη ήταν τόσο μεγάλη που η κυρία Σπυράκη αποφάσισε να κάνει και δεύτερη και τρίτη προβολή. Και φυσικά ως Γαλλικό Ινστιτούτο στήριξαμε αυτή την προσπάθεια. Ενημερώσαμε τα σχολεία και βοηθήσαμε στη διοργάνωση αυτών των προβολών. Ξέρετε, έχουμε ανάγκη και εμείς ως εκπαιδευτικοί, αλλά και οι μικροί μαθητές μας να έρχονται συχνότερα σε επαφή και με την τέχνη, αλλά και να ενημερώνονται, αν θέλετε, άμεσα και από άτομα τα οποία εμπλέκονται με όλο αυτό. Μετά την προβολή της ταινίας, ακολούθησε η μία ώρα συζήτηση με τα παιδιά πάνω στο θέμα της παιδικής εγκατάλειψης και του σχολικού εκφοβισμού. Si on m'avait pas amené là.